Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την πρώτη ανάρτηση. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση, όπως είπαμε, και μέχρι και τις 11. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες περίπου να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν, 5η, 21 Νοεμβρίου του 2013 και η θερμοκρασία αυτή την ώρα κυμαίνεται στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ανέβηκε πάλι η θερμοκρασία η Κυριακή αντί να κατέβει, όπως συζητάγαμε την περασμένη εβδομάδα. Κάνει κρύο, έχει τσουχτερό κρύο μπορούμε να πούμε. Λιγοστεύουν και οι μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως λέμε καθημερινά, πάρα πολλά δέντρα να στολίζονται σε διάφορα εμπορικά κέντρα αλλά και σε διάφορα και σπίτια, κυρίες, και έχουν αρχίσει και στολίζουν δέντρα. Ναι, έχω δει και εγώ αρκετά σπίτια απ' έξω στολισμένα τουλάχιστον. Γιατί... Εγώ το βράδυ, όταν αρχίζει και νυχτώνει, είδα 1, 2, 3 δεντράκια έτσι πίσω από το. Από τις κουρτίνες στο σαλόνι των σπιτιών. Ωραία πράγματα αυτά, άντε να στολίσουμε και εμείς τα δικά μας τα σπίτια. Και όπως είπαμε, σήμερα είναι 5η, 21 Νοεμβρίου 2013. Να μας πει η Κυριακή Τσανικίδη τι ακριβώς έχει συμβεί σαν σήμερα, τα σημαντικότερα γεγονότα, τους σημαντικότερους θανάτους αλλά και τις σημαντικότερες γεννήσεις. Να πούμε αρχικά, Νικολέτα, ότι είναι Παγκόσμια ημέρα τηλεόρασης αλλά και Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας και χαιρετισμού. Να τους χαιρετάτε όλους σήμερα. Νικολέτα, όποιος και αν είναι εχθρός σας, φίλος σας, να τον χαιρετάτε. Χαίρετε λοιπόν σε όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1874, ο Ρίχαρντ Βάγκνερ γράφει την τελευταία νότα της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών». Το 1904, τα πρώτα μηχανοκίνητα λεωφορεία κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους του Παρισιού, αντικαθιστώντας τις υπήλατες άμαξες. Το 1942, ο σκητσογράφος Bob Clabber δημιουργεί τον χαρακτήρα κινούμενων σχεδίων Tweety Bird, τον αγαπημένο μας Tweety. Να πάμε όμως να δούμε τις σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα. Το 1694, ο Βολτέρος, φιλολογικό ψευδώνυμο του Φρανσουά Μαρί Αρουέ, Γάλλος συγγραφέας και διανοούμενος. Το 1902, ο Μπάζεφτ Σίνγκερ, ο Αμερικανοεβραίος συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1978. Το 1950, ο Αλμπέρτο Χουαντορένα, Κουβανός αθλητής, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ το 1976. Σήμερα να πούμε ότι είναι στέλεχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου. Σαν σήμερα άφησαν την τελευταία τους πνοή το 1811 ο Heinrich von Kleist, Γερμανός δραματουργός. Το 1882 ο Σεργέι Νεντάφγιευς, Ρώσος μηδενιστής και τρομοκράτης. Το 2000 ο Έμιλ Ζάτοπεκ, ο Τσέχος αθλητής του Στίβου. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Και πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους που φιλοξενούν οι πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η λίστα στο δημόσιο για διαθεσιμότητες και απολύσεις σε υγεία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, η δεξαμενή των επόμενων 12.500 διαθεσιμοτήτων. Οι 11.000 αποχωρήσεις θα προκύψουν από ξαφνικό θάνατο φορέων, η ΔΕΚΟ προσωπικό του ΕΟΠΗ και εργαζομένους σε δημοτικές επιχειρήσεις. Και στην εφημερίδα των συντακτών, απολύσεις με ξαφνικό θάνατο. Εσείς κάνετε τους κομματικούς διορισμούς. Πάμε στην εφημερίδα Έθνος. Το δράμα μιας γενιάς. Δύο φοιτητές, ο ένας στην Ελλάδα και ο άλλος στο εξωτερικό, μιλούν για τις σπουδές τους. Μια σύγκριση που πληγώνει. Παρέμβαση εισαγγελέα για το απογειακό χάος. Ισχυρό μήνυμα στήριξης Μέρκελ. Η Ελλάδα απέδειξε φερεγγιότητα. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι εταίροι της. Ύμνη για εθνική ομάδα αλλά και Μήτρογλου. Εγκόμια για τον Έλληνα όσο άλλο για το συγκρότημα του Σάντος. Στην εφημερίδα Τα Νέα, φτάνει πια 28.000 φοιτητές ζητούν ανοιχτά πανεπιστήμια. Συνεχίζουν την απεργία οι υπάλληλοι παρά τη νέα δικαστική απόφαση. Παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κύριε Πρίτανη, σηκώστε την μπάρα. Αριστερά, αναζητούν πηξίδα στη Δημάρ. ΣΥΡΙΖΑ σπρώχνουν διακριτικά προς την έξοδο των Πέτρο Τατσόπουλο. Και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Ημερησία.
Η ώρα των τραπεζών, έντονο ενδιαφέρον από φανς για τους τραπεζικούς τίτλους. Με πλεόνασμα έκπληξη, δεσαρδάν πρωί-πρωί. Κλείνει ο προϋπολογισμός. Η αύξηση των εσόδων το δεκάμενο εξασφαλίζει πρωτογενές πλεόνασμα για φέτος της τάξης των 730 εκατομμυρίων ευρώ, αντί της προέλευσης του Σεπτεμβρίου για 340 εκατομμύρια. Και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Πολιτικός ήλιγκος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνης από την κοινοβουλευτική του ομάδα που ανέβαλε την τελευταία στιγμή. Στην εφημερίδα «Είναι αυτεμπορική», η Κομισιόν σπάει στα δύο τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα stress tests δοκιμάζουν τις αντοχές των ιδρυμάτων. Αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων. Διακοπή διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Κλείνουν μικρές δέκο αρχική συμφωνία για την καταμέτρηση των απολύσεων. Εισάγεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο. Και στην εφημερίδα «Η Ελευθεροτυπία», το Υπουργείο Εργασίας Κερκόπορτα για εργατόκτονες συμβάσεις. Το Υπουργείο Παιδείας εξωθεί την κατάσταση στα άκρα σε δικαστικό κλειό τα ΑΕΗ. Ακέφαλο για πρώτη φορά στην ιστορία του το Αριστοτέλειο. Αντιεισαγγελέα στο ειδικό δικαστήριο ο Παπακωνσταντίνου. Βόμβα σε 800 οργανισμούς με 15.000 απολύσεις. Και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Εσπρέσο». Πινέλο στα χέρια της ψυχής. Κατάγεται από την Κρήτη, ζει και εργάζεται στην Σουηδία, όπου του λείπει το φως και φημίζεται για τα εκπληκτικά έργα που υμνούν το γυναικείο σώμα. Με χτυπούσε μέχρι να ματώσω. Σοκαριστικές αποκαλύψεις της Βέρας Λάμπρου για την κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια. Στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», ραντεβού τον Δεκέμβριο. Κατατίθεται σήμερα ο προϋπολογισμός χωρίς συμφωνία με την Τρόικα. Παραμένει το χάσμα. Ο Λαντ και Λέτα συνομίλησαν για την κρίση. Εισαγγελέας Αρίου Πάγου, ανοίξτε τα πανεπιστήμια. Μήνυμα στήριξης από Βερολίνο. Αύριο συνάντηση Μέρκελ Σαμαρά. Και στην εφημερίδα «Η Αυγή», περιτύλιγμα νέων μέτρων. Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται στη Βουλή. Φάρμακα, πολιτική τιμών υπέρ των πολυεθνικών προωθεί ο Γεωργιάδης. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις πολιτικές εφημερίδες της ημέρας και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις αθλητικές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα «Η Πράσινη». Κομμένη πλάκα, τώρα ο ΆΚΑ. Ομάδα και κόσμος λιώνουν τους Λιθουανούς και στέλνουν μήνυμα αντεπίθεση σε όλη την Ευρώπη από την πιο καυτή έδρα της Ευρωλίγκας. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Live Sport. Full για τους 16. Το μυθικό ταξίδι της επιστροφής. Παρασκήνιο. Ποιοι μιλούν για παραμονή του Σάντος, ποιου που ψηφίζει Πορτογαλία για την Κούπα και Κριστιάνο για την Χρυσή Μπάλα. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ. Νίκη της ΑΕΚ και της Φιλαδέλφειας. Περίεργη αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ αναμενόμενη αυτή του ΚΚΕ. Οι μάγκες πέρασαν σαν σύμφωνας από την Βέρεια. Οικογένεια και πάλι η ΑΕΚ. Και στην εφημερίδα Goal News, Ελλήνων θαύματα. Σε 26 σελίδες το Goal αναλύεται πέρα από κάθε φαντασία επιτεύγματα της εθνικής σε ομαδικό αλλά και ατομικό επίπεδο. Και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Sport Day. Μεγαλείο. Απίθανη γκάφα από τους θολωμένους Ρουμάνους που δήλωσαν δύο και όχι τρεις τερματοφύλακες στην αποστολή στο Καραϊσκάκι. Η ελληνική πλευρά ήταν αυτή που εντόπισε το λάθος και έσωσε τους αντιπάλους στο πρόωρο αποκλεισμό και την διεθνή. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Γάτα». Ευκαιρία για κέρδη με τρεις πρωταθλήτριες. Οι τρεις ομάδες που είναι φαβοροί για να σηκώσουν το τρόπαιο στις χώρες τους και ακόμα δέχονται ποντάρισμα. Από 1,45 έως 1,55 είναι οι αποδόσεις τους. Στην εφημερίδα «Πρωταθλητή σε όλα». Χτυπάει κόκκινο η τιμή του χρυσάφι για τα πόδια του πιστολέρο. Θηρία της Ευρώπης έτοιμα να πάνε ταμείο. Αποθέωση και ύμνη. Όχι στα πολλά εκατομμύρια της Ρούμπιν από τον Κώστα. Στην εφημερίδα «Γαύρος», το σχέδιο για Μήτρογλου ερυθρόλευκος και στη Βραζιλία. Θα φύγει αν φύγει μετά το παγκόσμιο κύπελο. Ο Καστίγιο με ένα καλό Κόπα Αμέρικα αγοράστηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο πλάνο και για Μανολάς, Χιώβα, Μανιάτη, Σάμαρη, Χολέμπας. Στην εφημερίδα «Φως», εγώ θέλω να παίξω.
Για άλλη μια φορά ο Μήτρογλου τρέλανε κόσμο στο Ρέντι. Ο Ντενίς Μπαϊκαρά στο φως. Στον Μέση το χρυσό παπούτσι εγκρίθηκε η προμελέτη της Αγίας Σοφιάς. Δύσκολο ταξίδι. Ο θρύλος πετάει σήμερα για Μάλαγα και αύριο το αίτητο απειλείται. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι αυτή την ώρα η ζούγκλα.gr. Και ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, το οποίο λέει «Ρίχνουν στο ψαχνό». Μάλλον το πρώτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας Κυριακή είναι «Στο απειρόβλητο οι φοροφυγάδες. Ζημιά 100 εκατομμυρίων ευρώ από το πάγωμα των ελέγχων στο Υπουργείο Οικονομικών». Να περάσουμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Ρίχνουν στο ψαχνό. Διαδηλωτής έχασε το μάτι του σε ευθεία βολή δακρυγόνου. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, αρχιμανδρίτης λοχαγός για κλάματα. Οι καταγγελίες στο ΓΕΘΑ για διπλή ζωή και την βίαιη συμπεριφορά του. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο, ξαφνικός θάνατος μετά την έρθη Τρόικα απαιτεί να μπει λουκέτο στο Ταμείο της Εθνικής Οδοποιίας. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί η ζούγκλα. Μπορείτε και εσείς ανά πάσα στιγμή να την επισκέπτεστε. Είναι ενημερωμένη για όλα τα θέματα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Να θυμίσουμε όμως εμείς μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας της εκπομπής. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Αλλά να πούμε Κυριακή μια φορά για τον διαγωνισμό της εκπομπής, καθώς την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, δύο τυχερές από εσάς θα κληρωθείτε για να κερδίσετε από μια περιποίηση manicure pedicure από την D-Nails. Το όμως μπορείτε εσείς να επιλέξετε να μην κάνετε απλά ένα βάψιμο, να κάνετε μια τοποθέτηση gel που κρατάει και περισσότερο καιρό. Έτσι λοιπόν στείλτε μας τα μηνύματά σας για να είστε εσείς οι τυχερές της εβδομάδας. Να πούμε ότι έχουμε ήδη λάβει αρκετά μηνύματα, οπότε πρέπει να προλάβετε εσείς και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Έτσι ακριβώς. Και εμείς σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πολύ σύντομα.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε. Παρακολουθείτε λοιπόν την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την συνάδελφο Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Να πούμε άλλη μια φορά, ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει, Κυριακή, να λέω τον καιρό. Πάρα πολύ. Να πούμε άλλη μια φορά λοιπόν, επειδή η θερμοκρασία αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει κατά ένα βαθμό μέχρι αυτή την ώρα από την προηγούμενη φορά που είπαμε τη θερμοκρασία, καθώς και η θερμοκρασία αυτή την ώρα κυμαίνεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ωραία πράγματα, ε. Ωραία, ναι. Το μεσημέρι, δηλαδή, κατά τις 11 μπορεί να πάμε να ανέβουμε προς τα πάνω, να δούμε λίγα βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσουμε λοιπόν μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να μην ξεχνάτε όμως τον διαγωνισμό. Έναν διαγωνισμό που θα λήξει αύριο. Δύο τυχερές από εσάς θα κερδίσετε από μια περιποίηση manicure pedicure από την D-Nails. Κορίτσια και αγόρια φυσικά, γιατί και τα αγόρια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας να μπείτε στην κλήρωση, γιατί μπορεί να θέλετε να το κάνετε ένα δώρο σε μια φίλη σας, σε μια συνάδελφο, σε μια δεν ξέρω και εγώ πού. Εν πάση περιπτώσει, να αρχίσουμε σιγά σιγά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή Λίκελάνδα. Όπου φιλοξενήθηκε ο Γιώργος Πατούλης και μίλησε για τους ιατρούς, ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον κόσμο, καθώς όλοι κάποια στιγμή χρειαζόμαστε έναν γιατρό. Και έτσι όπως έχει γίνει το θέμα της υγείας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιώργος Πατούλης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στη δημόσια υγεία και όχι μόνο. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά είναι και ο δήμαρχος Αμαρουσίου. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πατούλη. Πώς θα σας λέω τώρα, γιατρό ή δήμαρχο? Εγώ θα σας λέω γιατρό, γιατί θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν σχέση όπως με τους γιατρούς. Όπως θέλετε, μπορείτε να με λέτε. Εγώ χαίρομαι που με φιλοξενείτε, κυρία Θεοφάνους, κυρία Καέ, στην εκλεκτή εκπομπή σας. Και νομίζω ότι μέσα σε μια τέτοια εποχή είναι χρήσιμες οι δυνατότητες να φιλοξενούμαστε στις δικές σας τέτοιες εκπομπές που έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε. Ξέρετε, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, ο κόσμος, κύριε Πατούλη, είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Τα πράγματα στην παιδεία και στην υγεία είναι σαρωτικά. Δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι γίνεται, αν σήμερα ισχύει το ένα, σήμερα αύριο ισχύει κάτι άλλο. Ακούσαμε τον κύριο Υπουργό προχθές σε ένα συνέδριο που είχατε, όπου του κάνατε και επίθεση κάποιοι γιατροί, και νομίζω ότι, εντάξει, η δική μου άποψη είναι ότι καλώς του την κάνανε την επίθεση στο τέλος, διότι υποσχέθηκε ότι εάν θα απολυθεί έστω και ένας γιατρός, αυτός θα φύγει από την υπουργική του καρέκλα, αλλά δεν το βλέπω να φεύγει, παρόλο ότι θα φύγουν αρκετοί γιατροί του ΕΟΠΗ. Και πέστε μας τη διαφορά των γιατρών του ΕΟΠΗ, γιατί λέει, υποστήριξε ότι εγώ, λέει, δεν μίλησα για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, μίλησα για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Πανανταθολός ήταν νερά. Μπορείτε να μας πείτε τη διαφορά του ΕΣΥ από τον ΕΟΠΗ? Βεβαίως. Καταρχήν να σας πω ότι αυτό που έγινε προχθές στην ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ήταν ακριβώς για να μπορέσουμε να δούμε τι πρωτοβάθμια περίθαλψη θέλουμε. Είχαμε καλέσει βέβαια και τον Υπουργό Υγείας
Εκεί ως φιλοξενών εγώ έπρεπε και κράτησα όσο μπορούσα τις διαδικασίες για να έχουμε τη φιλοξενία όπως έπρεπε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός και όχι μόνο στους υγειονομικούς και στους γιατρούς, υπάρχει και στους ασθενείς πολίτες που αυτός τελικά είναι και ο δικαιούχος ή αυτός που θα πληγεί από όποιες κακές αλλαγές γίνουν. Μα ο κόσμος φοβάται, κύριε Πρόεδρε, με αυτά που ακούει καθημερινά να γίνονται τόσες αλλαγές από τη μία μέρα στην άλλη και δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει δίκιο ο κόσμος, διότι θα σας πω, δεν γίνεται μέσα από την σιωπή των διαδικασιών, γίνεται μέσα από τηλεοπτικά διαγγέλματα, χωρίς να υπάρχει μια στρατηγική η οποία να λέει το όραμα τι υγεία θέλουμε και με ποια βήματα θα την κάνουμε. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ενδεχομένως και οι ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας που έχουν παρελάσει κάθε χρόνο και μια διαφορετική, είναι ότι στη χώρα μας μπορούμε πραγματικά να κάνουμε το καλύτερο υγειονομικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Και δεν θέλει χρήματα πολλά. Θέλει όραμα, θέλει γνώση, θέλει στρατηγική. Και γιατί θα λέγε κανείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο υγειονομικό σύστημα? Γιατί έχουμε τους καλύτερους και περισσότερους εξειδικευμένους γιατρούς από όλη την Ευρώπη. Σωστά. Σε όλη την Ευρώπη η παραγωγή του ιατρικού δυναμικού δεν είναι μεγάλη. Δεν πηγαίνουν δηλαδή να σπουδάσουν ιατρική οι πολίτες των άλλων χωρών της Ευρώπης. Είναι δύσκολη επιστήμη και προτιμούν περισσότερο να έχουν γενικούς γιατρούς, να έχουν δηλαδή αυτό που λέγαμε στη δεκαετία του 50 και του 60 πήγαινε στο γιατρό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε προχωρήσει και λέμε στην εξειδίκευση. Όταν πρόκειται για γυναικολογικό, πας στο γυναικολόγο. Όταν πρόκειται για τη μέση, πας στον ορθοπαιδικό. Πονάει το μάτι σου, πας στον οφθαλμίατρο. Φυσικά. Όλα αυτά λοιπόν δυστυχώς θα μπορούσαμε με πολύ μικρά βήματα εξορθολογισμού και μέσα από μια στρατηγική να κάνουμε πάρα πολύ καλό υγειονομικό σύστημα. Και είπα το δυστυχώς, διότι φαίνεται δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική. Αντί λοιπόν να κάτσουν και να πούν ποιο είναι το όραμα, μιλούν για απολύσεις, μιλούν δηλαδή για λογιστικά κριτήρια κάποιου ευένδοτου κρίκου σε μια αλυσίδα απολύσεων, που αυτή τη στιγμή βρήκανε ότι μπορούν να απολυθούν μέσα από τα κέντρα του ΕΟΠΗ Παύλα ΙΚΑ. Και σαφέστατα εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε αντίθετοι. Για πόσους γιατρούς? Όταν λέει θα αξιολογήσει. Κύριε Πατούλη, συγγνώμη, επειδή είναι λίγο ασαφές όλο αυτό. Για πόσους γιατρούς μιλάμε καταρχήν? Για να αρχίσουμε λιγάκι, γιατί και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Ακούει γενικώς για απολύσεις. Μιλάμε για πόσους? Καταρχήν, κανείς δεν έχει μιλήσει επακριβώς να έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει να πει. Αν θυμόσαστε πριν δύο εβδομάδες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχαν πει για 1.200 γιατρούς. Μετά ακούστηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι θα αξιολογηθούν 2.300 γιατροί. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητόν, βλέπουν πάρα πολύ, θα έλεγε κανείς με κακό μάτι, την ύπαρξη πλέον όλων αυτών των κέντρων του ΙΚΑ Παύλα ΕΟΠΗ σήμερα, που εκεί υπάρχουν πολλοί έμπειροι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης πολλών ειδικοτήτων, που δίνανε μέχρι πρότινος 6 εκατομμύρια την υγειά τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, και σήμερα δίνουν σε 10 εκατομμύρια που εφόσον συμπυκνώθηκαν και συσσωρεύονται και άλλα ταμεία του ΕΟΠΗ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, και για να απαντήσω τη διαφορά του ΕΣΥ από τον ΕΟΠΗ, θα πω δεν υπάρχει καμία διαφορά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό σημαίνει ΕΣΥ, έχει τα νοσοκομεία αλλά έχει και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε... Γιατί ο Υπουργός τα ξεχωρίζει? Προφανώς αυτό συμφέρει να γίνει, να τα ξεχωρίσει. Για να δικαιολογήσει τις απεργίες, για να μην χάσει την καρέκλα του. Δεν θέλω να κάνω το στοίχημα, να μην χάσει το στοίχημα. Κάνετε βέβαια και έχετε το δικαίωμα να κάνετε τις μεταφράσεις. Ναι, να μην χάσει το στοίχημα, πολύ απλά. Θα έλεγα και, κυρία Θεοφάνη, κυρία Καρέρο, ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης να παίζει είτε με τα νεύρα του κόσμου, φυσικά, είτε με το υγειονομικό σύστημα εν γέννη. Δεν μπορεί δηλαδή να ξανακούσουμε θα αξιολογηθούν ποιοι. Πώς θα τους αξιολογήσουμε? Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Όταν λέει ο Υπουργός θα αξιολογήσουμε, καταρχήν ποιοι θα αξιολογήσουν τους γιατρούς? Γιατροί τους γιατρούς? Γιατί αν δεν τους αξιολογήσει ο γιατρός που ξέρει, ποιος θα τους αξιολογήσει δηλαδή? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα δηλαδή πώς γίνεται αξιολόγηση όταν δεν έχει γίνει
σε κανένα σημείο της κρατικής μηχανής. Δεν έχω ακούσει αξιολόγηση επί της ουσίας. Έχουμε ακούσει οριζόντιες διαδικασίες, όπως ήταν η Δημοτική Αστυνομία, παραδείγματος χάρη. Πρέπει και τώρα ένα τέχνασμα, η διαθεσιμότητα ή αποχώρηση να λέγεται αξιολόγηση. Και αυτό το οποίο, αν θέλετε, έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα το ιατρικό σώμα, είναι όταν από επίσημα χείλη ακούγεται ότι αυτοί μπορούν να βάλουν ένα γύψο ή να χειρουργήσουν όταν γράφουν μόνο συνταγές. Μα είναι δυνατόν να λέγεται ότι ένας χειρουργός κάνει μόνο συνταγές όταν την επόμενη μέρα μέχρι σήμερα μπορούσε να χειρουργεί και χειρουργούσε σε διάφορα ιδρύματα. Δείχνει και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίσουν τι ακριβώς γίνεται επί της ουσίας με τον γιατρό σήμερα. Κοιτάξτε, και πόσο αυτοί έχουν στηρίξει το υγειονομικό μας σύστημα. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, έναν δημόσιο υπάλληλο μπορείς να τον αξιολογήσεις με τα πτυχία, τις γλώσσες, το πόσο γρήγορος είναι στη δουλειά του και πολλά άλλα πράγματα μπορείς να αξιολογήσεις, αν έρχεται νωρίς, αργά κλπ. Αλλά να αξιολογήσεις ένα γιατρό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σύμφωνα με το πτυχίο, το δηλαδή αν έχει πάρει ένα πτυχίο καλός, λίαν καλός ή άριστα, πώς θα τον αξιολογήσεις? Ποιος είναι καλός χειρουργός και είναι κακός χειρουργός και θα πρέπει να διώξει τον, να αφήσει τον καλό να διώξει τον κακό? Δεν καταλαβαίνω ποιος θα τον αξιολογήσει. Ακριβώς θα σας έλεγα ότι αυτά είναι τεχνάσματα για να μπορέσουν να αποφασίσουν συγκεκριμένος αριθμός γιατρών. Και επαναλαμβάνω, σήμερα στον υγειονομικό χώρο δεν περισσεύουν γιατροί ούτε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ούτε στην νοσοκομιακή περίθαλψη. Απέναντίας, έχουν γυράσει, έχουν αφυδατωθεί, δεν δίνουν τη δυνατότητα να μπει νέο στελεχειακό δυναμικό και αντί λοιπόν να μπει νέο στελεχειακό δυναμικό, διώχνουν και τους έμπειρους γιατρούς οι οποίοι συνεχθέων. Σήμερα το ιατρικό σύστημα, αν λειτουργεί, λειτουργεί με γιατρούς που δεν πληρώνονται τις εφημερίες τους και όμως είναι στις εφημερίες, με γιατρούς που είναι συνευλημένοι με τον ΕΟΠΗ αλλά έχουν τα ληξιπρόθεσμα εδώ και 3-4 χρόνια και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, με γιατρούς οι οποίοι μέσα από τον εθελοντισμό που κάνουν στα κοινωνικά ιατρία κρατάνε πρωτοβάθμια περίθαλψη σε 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους Έλληνες. Γι' αυτό και το 30% των γιατρών μας έχει φύγει για το εξωτερικό, κύριε Πρόεδρε. Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχει, κυρία Θεοφάνης, κυρία Καρέρ, καμία προοπτική για νέους συναδέλφους σήμερα, διότι δεν έχουν μέσα από τις τροϊκανές, αν θέλετε, αντιλήψεις που υπάρχουν, δεν υπάρχουν προοπτικές και έτσι το 40% καταγεγραμμένο αυτό που σας λέω, μόλις ορκιστεί νέος γιατρός στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια, την επόμενη μέρα και όχι μετά από 2 μέρες, φεύγουν στο εξωτερικό κατευθείαν. Εσείς μας λέτε 40%, όχι 30% που ξέραμε εμείς. 40% σας 40 το λέω, είναι τελευταία νούμερα τα οποία υπάρχουν και τα οποία θα σας έλεγα δείχνουν όχι μια μετανάστευση του παρελθόντος του 60 με ανειδίκευτους εργάτες, μιλάμε για το υψηλότερο εξειδικευμένο προσωπικό, τα καλύτερα μυαλά της χώρας με τις εξετάσεις που είχαν δώσει για να μπορέσουν να προσφέρουν στην πατρίδα και μέσα από την εκπαίδευση και τελικά μέσα από την επιστημονική τους επάρκεια, φεύγουν και δεν θα τα ξαναδούμε αυτά τα παιδιά που φεύγουν. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να κάτσουν χωρίς μισόλογα χθες, ας γίνει αύριο, να δημιουργήσουν μια στρατηγική αξιοποίηση τέτοιων επιστημόνων και υγειονομικής περίθαλψης από το ένα άκρο της χώρας στο άλλο άκρο της χώρας, διότι αν πιάσουμε και την υγειονομική κάλυψη, η οποία δεν γίνεται σε πολλές παραμεθόριες περιοχές, όπως είναι οι άγονες γραμμές, τα περιφερειακά ιατρία που δεν έχουν ούτε για αγροτικό γιατρό. Κάποτε είχαν αγροτικούς γιατρούς, τους οποίους σταμάτησαν να υπάρχουν. Μας είπε ότι κάποια στιγμή ο κύριος Υπουργός ότι ενεργοποιείται πλέον ο αγροτικός γιατρός. Είναι έτσι? Και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό? Στη δεκαετία του 2000, στη δεκαετία που διάγουμε και είμαστε στο 2013, δεν μπορεί να μιλάμε για αγροτικούς γιατρούς ανειδίκευτους που τους δίνουν 850 ευρώ και αυτοί για να ζήσουν θέλουν πάνω από 1000 ευρώ στην περιοχή μέσα από το ενοίκιασμα ή οτιδήποτε άλλο στη μετακίνησή τους χρειάζονται. Δεν θα πάει κανείς. Φεύγουν στο εξωτερικό. Έχουμε πει λοιπόν, αφού δίνουν τόσα πολλά χρήματα για πολύ μικρούς λόγους να μετακινούνται με αεροκομιδές που στοιχίζει κάθε μία 10 και 15 χιλιάδες η κάθε μία, με αυτό θα μπορούσε να δώσει εξειδικευμένους γιατρούς στην περιφέρεια και μέσα από την τηλιατρική να κάνει μία πλήρη θωράκιση υγειονομική σε όλα τα νησιά. Αυτά τα έχουμε καταθέσει, τα έχουμε πει και να τους δώσουν και κίνητρα φυσικά.
ώστε να μην έχουμε ανειδίκευτους γιατρούς στο αγροτικό. Να έχουμε. Άρα δεν συμφωνείτε με τους αγροτικούς γιατρούς, δηλαδή το παλιό σύστημα που ήταν παλαιότερα. Αυτό ήταν τις δεκαετίες του 50 και του 60. Ναι. Αυτό που χρειάζεται. Τότε είναι γιατί ψηφίστηκε αυτός ο νόμος για να ισχύει από ό,τι είπε ο Υπουργός για τους αγροτικούς γιατρούς για να επανδρώσουν τα κέντρα υγείας της περιφέρειας. Κυρία Θεοφάνης, κυρία Καρέρ, ένα ημίμετρο για να μπορέσουν πυροσβεστικά να αντιμετωπίσουν αυτό το οποίο εμείς λέμε επιτέλους πρέπει να αντιμετωπίσετε στρατηγικά. Δεν μπορεί δηλαδή πάλι μέσα από μια πυροσβεστική διαδικασία του 50 και του 60, της δεκαετίας του 50 και του 60 να αντιμετωπίζουν το αγροτικό που δεν πάνε ούτε πάνω για αγροτικά, γιατί είναι οι συνάδελφοι, όπως σας είπα, πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αυτό που έπρεπε να κάνουν είναι να δώσουν περισσότερα κίνητρα σε εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτοί οι κάτοικοι που κάποιοι είναι και συνειδηροφύλακες στην περιοχή μας, όπως ας πούμε παραμεθόριες περιοχές αγροτικών, δεν πρέπει να το αφήσουμε στο έρμος του Θεού και να τους παίρνει ο Θεός ή να κάνουν για μια γρήπη αεροκομιδή. Θα πρέπει δώσουν τα κίνητρα να πάνε εξειδικευμένοι γιατροί. Απλά είναι τα πράγματα. Για να γίνουμε συγκεκριμένοι, μας λέτε ότι με μία αεροδιακομιδή στην οποία μοιραία καταφεύγει ο κάτοικος ενός νησιού, μιας απομακρυσμένης περιοχής, αφού δεν υπάρχει γιατρός, με τα χρήματα που διατίθενται για μία αεροδιακομιδή θα μπορούσε να πληρώνεται αξιοπρεπώς ένας γιατρός που θα πάρει το πτυχίο του και θα υπηρετήσει εδώ. Βεβαίως. Και δεν θα πάει με το 40% στο εξωτερικό. Αυτό είναι το ένα γιατρό. Όχι ανειδικευτός. Λέω δηλαδή ότι με 15.000 μία αεροκομιδή είναι ο ετήσιος μισθός ενός εξειδικευμένου γιατρού. Εκεί λοιπόν πρέπει να πιέσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάψει να φεύγει το επιστημονικό μας δυναμικό που το σπουδάζουμε εμείς. Το παίρνει η Γερμανία και η Αγγλία σπουδασμένο από εμάς. Εμείς μπαίνουμε εδώ στα ζήτητα, καταφεύγουμε στην αεροδιακομιδή και είμαστε στο έλεος του Θεού. Ακάλυπτη πάλι. Υποβαθμίζουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους κατοίκους της χώρας μας, ενώ θα μπορούσαμε με χρήματα ελάχιστα ή εξορθολογίζοντας αυτό που σπαταλούμε αδίκως και μάλιστα με κίνδυνο, να κάνουμε το καλύτερο υγειονομικό σύστημα της Ευρώπης. Mm-hmm. Έχουμε το έψυχο δυναμικό. Το μόνο που κάνουν, ξέρετε εσείς, είναι αν βρούνε κάποιον μεγαλογιατρό, πού είναι αυτοί, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, γίνεται πρωτοσέλιδο. Και από εκεί και πέρα η στοχοποίηση του ιατρικού δυναμικού και ο πυροβολισμός χωρίς ονόματα αφορά όλους τους γιατρούς, τους οποίους κακοπληρώνουν, τους οποίους εάν θέλετε διαποπέμπουν και οι οποίοι παίρνουν τα ροκάνο και πηγαίνουν μέσα από χρυσούς μισθούς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οπότε στηρίζουμε ως Ελλάδα όλα τα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης και εμείς έχουμε απώλεια ποιότητος σε όλα τα επίπεδα της περίθαλψης. Εάν αυτό θέλουμε, να το πούμε δυνατά. Δεν μου λέτε, αυτά τα έχετε συζητήσει κατά καιρούς που συναντιέστε με τον Υπουργό? Κοιτάξτε να δείτε. Οι σύμβουλοι του Υπουργού δεν είναι γιατροί? Τι είναι, τεχνοκράτες απλοί? Ακούστε να δείτε, ένας υπουργός που δεν είχε σχέση με την υγεία, αλλά μα γι' αυτό το λέω. Η σύμβουλή του τι είναι? Από εκεί και πέρα, τι συνεργάτες να έχει? Συνεργαζόταν με γιατρούς ή άλλους που να είναι φύλα προσκύμενοι ή εν διάθετη περιπτώσει ανθρώπους που να τους είχε εμπιστοσύνη? Ήταν κάποιοι άνθρωποι, μη γιατροί, αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν φορείς, παραδείγματος χάρη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και προσωπικά ως πρόεδρος, είχα συμμετάσχει και ήθελα να βοηθήσω πάνω απ' όλα τη χώρα μου, τον όποιον υπουργό και βεβαίως και τον σημερινό υπουργό, και βάζαμε πλάτη ώστε να μπορεί να μάθει και να μπορεί να πράττει. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν κυριαρχεί απόλυτα ο λόγος μας, κυριαρχούν λογιστικές πρακτικές, οι οποίες είναι από άλλα κέντρα που δεν γνωρίζουν, αν θέλετε, τη χώρα μας. Και δεν γνωρίζουν λογιστικά. Και από ιατρική, από γιατρούς, δεν γνωρίζουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Αυτό κοιτάνε τι λογιστικά κριτήρια θα πρέπει να βάλουν ώστε να εξοικονομήσουν και να εξορθολογήσουν χρήματα. Ναι. Και από εκεί και πέρα βλέπουν εμβέδω τις κρίκους ή ανθρώπους που δεν μπορούν να πείσουν τους τροϊκανούς, και αυτό είναι εις βάρος της ποιότητος της περίθαλψής μας και υπέρ της αθρώας μετανάστευσης εξειδικευμένου προσωπικού. Θα δείτε ότι η θνησιμότητα θα αυξηθεί και ήδη αυξήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια κατά 3 χρόνια. Άρα λοιπόν, το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων μετά από κάτι τελευταίες έρευνες που διάβασα στο διαδίκτυο έχει μειωθεί κατά 4 χρόνια. Δηλαδή κάποτε μπορεί να ζούσαμε μέχρι τα 75 και τα 80, τώρα έχει μειωθεί.
Μέχρι τα 70, 65 με 70 σου λέει. Μα δεν ήταν τυχαίο ότι ήμασταν από τους μακροβιότερους λαούς και για το κλίμα μας, ναι, και αν θέλετε και για τη διατροφή μας, το συγκεκριμένο προσωπικό μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε χαμηλής ποιότητας υγειονομικό προσωπικό. Σε λίγο, αν κάποιος δεν έχει χρήματα, λυπάμαι που θα το λέω, για να βρει εξειδικευμένο γιατρό θα πρέπει να πληρώνει. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όχι τους γιατρούς κυρίως, που αυτοί έχουν πάρει ήδη το αεροπλάνο της Ευρώπης. Πρέπει να απασχολήσει το ελληνικό, τον ελληνικό λαό, τους πολίτες και πιο πολύ βέβαια την κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τις τύχες αυτού του λαού. Και μέσα σε μια οικονομική κρίση δεν πρέπει να δημιουργηθεί ανθρωποκτονική κρίση. Πάντως, κύριε Πατούλη, είμαστε στο ίδιο σημείο όσον αφορά στην κουβέντα μας, σε αυτό που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Ξαναμιλάμε. Τα ίδια μας λέγατε. Προσβλέπαμε σε μια βελτίωση και με την αλλαγή, αν θέλετε, στο Υπουργείο Υγείας, στη ηγεσία στο Υπουργείο Υγείας, και βλέπουμε να μας λέτε τα ίδια πράγματα, μην σας πω και χειρότερα. Δεν βλέπουμε δηλαδή καμία πρόοδο. Θα σας έλεγα, δεν σας κάνει έκπληξη ότι τα τελευταία 5 χρόνια, να μην πω 6 χρόνια, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει σχετικούς λειτουργούς με τα ζητήματα της υγείας. Ναι, δεν έχει. Γιατί όλοι άσχετοι είναι. Όποιος πηγαίνει στο σύστημα της υγείας δεν είναι ακριβή επιλογή γνωστών ανθρώπων που ξέρουν την υγεία και πηγαίνουν κάποιοι οι οποίοι μαθητεύουν για ένα χρόνο και φεύγουν. Ναι. Μήπως είναι ευαίσθητες πολιτικές συνειδήσεις που δεν μπορούν να αντιτάξουν τη γνώση για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα υγειονομικό σύστημα μεγαλύτερο και ποιοτικότερο από όλα τα κράτη της Ευρώπης. Ερωτήματα ρητορικά κάνω. Ναι. Να σας πω τώρα, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος των γιατρών? Εμείς ακούστε να δείτε. Ξεκινάτε κάποιες απεργιακές κινητοποίησεις, αν δεν κάνω λάθος, από εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή, πράγματι, η Δευτέρα θα είναι η μέρα απεργιακών κινητοποιήσεων και θα είναι απεργιακές κινητοποιήσεις οι οποίες θα έχουν πλήρη πυκνότητα των απεργών. Δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο ενός πανυγειονομικού μετώπου ασθενών, συνταξιούχων και υγειονομικών, η οποία θα είναι τόσο πανίσχυρο που θα ανδρωθεί, που θα είναι και μοναδικό από τα προηγούμενα χρόνια. Η άποψή μου είναι ότι ο διάλογος, η συνεννόηση και η ενότητα φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά πάλι, για να συμβεί αυτό, θέλει 2 μέρη, δεν θέλει 1. Ναι. Εάν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή αντιληφθούν την υποχρέωση, θα έλεγα την ευθύνη που φέρουν απέναντι σε αυτή τη χρονική στιγμή στους πολίτες και στους Έλληνες, θα πρέπει να φτιάξουν ένα επιτελείο στρατηγικής, όχι τίποτε άλλο, όχι πηγολαμπίδες, ούτε τηλεοπτικά διαγγέλματα μέσα από εκπομπές ή από συζητήσεις ανούσιες. Δηλαδή είστε αποφασισμένοι να κατεβάσετε όλους τους γιατρούς κάτω που δεν τους έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να έχουν κατέβει? Δεν χρειάστηκε δηλαδή να κάνουν δυναμική παρουσία κάτω και τους ασθενείς μαζί? Είναι σίγουρο ότι ακόμα και στην ημερίδα που είδατε υπήρχε συμμετοχή πολλών από τους μεγάλους φορείς συνταξιούχων, ναι, όπως ο κ. Βαβουγιός, αλλά και πάρα πολλοί σύλλογοι πολιτών. Βρίσκονται, εάν θέλετε, και εκείνοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ναι, συμβολικά το λέω. Να μην... Δηλαδή δεν θα διστάσετε να τους κατεβάσετε όλους στο δρόμο, αυτό θέλω να πω. Θα έλεγα ότι δυστυχώς αρχίζει να ζεσταίνεται κάτι τέτοιο. Ζεσταίνεται η μηχανή δηλαδή. Θα κυριαρχήσει από την πλευρά την αδιάλαχτη να κάτσουν και να πούν πού πάει το σύστημα υγείας, και αν δεν ξέρουν να διαπραγματευτούν με τους τροϊκανούς, όποιοι είναι υπεύθυνοι, να αφήσουν και γνώστες πάνω στο ζήτημα αυτό, και ελπίζω τουλάχιστον να μην αφήσουν να ανδρωθεί αυτό το πανυγειονομικό μέτωπο, το οποίο θα είναι μοναδικό, όχι σε συμβολισμό, αλλά σε δυναμική. Επί της ουσίας. Και κάτι τελευταίο που το είχαμε αφήσει στη μέση πέρσι. Είχατε πει ότι σκοπεύετε, είμαστε σε καλό δρόμο για να βγει πλωτό νοσοκομείο στα νησιά μας. Α, καλά τώρα. Εδώ δεν έχουμε τα αυτά. Έχουμε το πλωτό. Κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση για το πλωτό νοσοκομείο? Ακούστε να δείτε. Θα σας έλεγα ότι μεθοδικά ακόμα είχαμε και το διάγγελμα του Υπουργού Υγείας που κάλεσε 7.000 γιατρούς Έλληνες να τους χρυσοπληρώσει να μπουν στο υγειονομικό σύστημα. Έχουν ανδρώσει τον ιατρικό τουρισμό. Έχουν δημιουργήσει σε κάθε νησί υγειονομικές μονάδες που πηγαίνουν έρχονται με τα καΐκια αλλά και με τα σκάφη. Όχι εμείς, οι Τούρκοι.
Οι Τούρκοι. Α, και ήδη είπα και επιδοτούν, επιδοτούν οι Τούρκοι τα νοσοκομεία τους, ώστε κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται από τον αντίποδα και δεν υπάρχουν γιατροί στα αγροτικά κτλ. Να μπορούν να πηγαίνουν στην απέναντι αχτή με συμβολικά ποσά για να βρίσκουν την υγεία τους. Η δική μας ηγεσία τι λέει. Δεν μας λέει τίποτα, εμάς μας λέει πολλά. Εμάς μας λέει πάρα πολλά, γι' αυτό το τονίζουμε κιόλας. Η ηγεσία τι λέει όμως. Κοφεύει. Δεν βλέπει. Κοιτάξτε, μα τι είναι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι το κράτος και η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει την ισορροπία στην κατάσταση αυτή. Θεωρώ ότι αυτά δεν σχετίζονται με την βούληση των υπευθύνων ηγετών επάνω, ναι, αλλά σχετίζεται με την ευθύνη που έχουν εκείνοι που αναλαμβάνουν τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να σπεύσουν ταχαίως, να γεμίσουν με επάρκεια εξειδικευμένων γιατρών τα αγροτικά αλλά και τα περιφερειακά ιατρία, να δημιουργήσουν την τηλεατρική, αλλά και κάθε 3-4 μήνες να περνούν εξειδικευμένοι γιατροί που το κάνουν μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τον εθελοντισμό, με κάρτα υγείας για τους ακρίτες των νησιών αυτών, και θεωρώ ότι αυτό θα αποτελέσει το ανάγχωμα μιας επεκτατικότητας που υπάρχει από τη γείτονα χώρα, ακόμα και στα ζητήματα της υγείας σχετικά και με τη χώρα μας. Αλλιώς η μηχανή θα πάρει μπροστά και θα σας δούμε στους δρόμους. Αυτό είναι η είδηση. Ξέρετε, για μένα. Μας θυμόσαστε, πιστεύω, τα πριν λίγα χρόνια. Νομίζω ότι παρά ότι τα χρόνια περνούν, θα αναγκαστούμε να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Άρα επιμένω εγώ. Πλωτό νοσοκομείο μηδέν. Δεν έχουμε πρόοδο σε αυτό το κομμάτι. Έχω λόγο που σας ρωτώ. Υπήρχαν διαθέσεις από την Ομογένεια της Αμερικής να βοηθήσει για το πλωτό νοσοκομείο, εφόσον με ρωτάτε. Υπάρχει μια διαδικασία συζήτησης μέσα από κεφάλαια τέτοια, διότι δεν είναι μόνο το πλωτό, είναι και τα λειτουργικά έξοδα. Θεωρώ σε κάθε περίπτωση όμως ότι αν δούμε τουρκικό πλωτό νοσοκομείο, θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει και να μας κάνει να είμαστε πιο δυναμικοί στην απάντηση απέναντι στους κατοίκους των παραμεθωρίων περιοχών μας. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε ότι δεν θα δούμε άσπρες ποδιές αντάμα με μαγκούρες να κατεβαίνουν στους δρόμους. Δεν είναι προς τιμήν κανενός αυτό. Να βρεθεί γρήγορα η λύση για να μην ανάψουν οι μηχανές και ξεκινήσει να τροχοδρομείται το τρένο που λένε. Αυτό ελπίζουμε και αυτή τη διάθεση έχουμε. Ο επιστήμονας δεν θέλει φασαρίες. Θέλει να είναι στο ιατρείο του να δίνει τη ζωή και την υγεία. Okay. Όμως, όταν πρέπει να αγωνιστεί για το αυτονόητο που η συνείδησή του του λέει, τότε αναγκάζεται να αφήσει το Σκόπιο ή τον Ιστέρι και να πάει να κάνει αυτό που δεν έκανε ούτε φοιτητής. Διότι οι φοιτητές της ιατρικής στόχο έχουν την εκπαίδευσή τους, την θεωρία που έχει η επιστήμη τους, που είναι ανθρωποπλαστική και ανθρωποκεντρική, και εφόσον αναγκαστεί ένας επιστήμονας να βγει στους δρόμους, τότε κάτι καλό δεν είναι. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για όλους μας. Και για εσάς και για μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε λοιπόν και τι δήλωσε ο κύριος Πατούλης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στην εκπομπή Λίμ και Λάμδα με τις συναδέλφους. Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.
Επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και σε όλους εσάς που δεν μας παρακολουθείτε. Να είστε καλά κι εσύ. Παρακολουθείτε. Γιατί όπως είπαμε σήμερα πρέπει να χαιρετάμε τους πάντες. Ναι. Έτσι ακριβώς. Παρακολουθείτε λοιπόν την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας με την Νικόλετα Τσίκου σήμερα και την Κυριακή Τσανικίδη. Σε αυτό το σημείο εμείς να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Μυρτώ Τσάβαλο και να επιστρέψουμε πολύ πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε για άλλη μια φορά. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανική θα βρισκόμαστε για 3/4 περίπου μαζί σας να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να πούμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-55-500 και μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση papakizoogla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα επίσης και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Πριν όμως ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε μερικά θέματα από την ελληνική επικαιρότητα, θα ήθελα, Κυριακή, να μας πεις για ένα από τα πιο σοκαριστικά ατυχήματα με Ferrari. Τι ακριβώς έγινε? Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στην Ιαπωνία, όπου πριν από λίγους μήνες στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία είχε πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση με αυτοκίνητο της Ferrari. Σε αυτή όμως διαδραματίστηκε και ένα από τα πιο σοκαριστικά ατυχήματα που έχουν συμβεί σε πίστα με αυτοκίνητο της ιταλικής φίρμας Ferrari. Όπως θα δείτε στο βίντεο που θα ακολουθήσει, ο οδηγός μία 45-8 Ιταλία χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χτυπά στον προστατευτικό τοίχο με σχεδόν 320 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τόσο ο οδηγός όσο και ένας κριτής γλιτώνουν από θαύμα. Από την άλλη όμως το supercar διαλύεται ολοσχερός. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Yeah.
Είδαμε λοιπόν και το σοκαριστικό ατύχημα που συνέβη με τη Φεράρι. Όντως ήταν. Τύχη όμως βγήκε ζωντανός. Όντως ήταν περίεργες σκηνές. Αρκετά σοκαριστικό το βίντεο, αλλά για καλή του τύχη βγήκε ζωντανός. Πάλι καλά, προφανώς θα τραυματίστηκε και είναι λογικό. Αλλά... Εγώ αναρωτιέμαι αν θα πλήρωσε τη ζημιά της Φεράρις. Δεν ξέρω πώς πάνε τώρα αυτό. Με πάση περιπτώσει, μακάρι το παιδί να είναι καλά και εμείς να περάσουμε στα δικά μας τα θέματα, στην δική μας την επικαιρότητα, στα θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους και να περάσουμε ότι σε ένα θέμα που αφορά άλλον έναν δημόσιο οργανισμό, καθώς με τη μέθοδο του ξαφνικού θανάτου, η κυβέρνηση με εντολή της Τρόικας ετοιμάζεται να βάλει δεύτερο λουκέτο σε δημόσιο οργανισμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Μεταφορών για λουκέτο στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, που απασχολεί περίπου 150 εργαζομένους. Την ίδια μοίρα πρόκειται να έχουν και άλλοι μικρού ή μεσαίου μεγέθους οργανισμοί που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προς συγχώνευση οργανισμών που έχει συνταχθεί. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την Τρόικα πως η αξιολόγηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς και υποστήριξε ότι θα υπάρξουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα όμως με το κυβερνητικό αξιωματούχο, ο ξαφνικός θάνατος δεν θα αγγίξει τις μεγάλες δέκο, αλλά εκεί που θα υπάρχει μείωση κατά 5% ή 10% του προσωπικού τους. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο κυοφορείται πάντως το λουκέτο στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, η λειτουργία του οποίου βαρύνεται με σκανδαλώδη οικονομική διαχείριση και υπεράριθμο προσωπικό. Ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε εξαγγείλει από διμήνου την εκαθάριση της εταιρείας μετά την δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την περίοδο 2006 έως 2011. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για επαπειλούμενο λουκέτο αναφέρει για επαπειλούμενο νέο ξαφνικό κλείσιμο δημόσιου φορέα, όπως συνέβη το καλοκαίρι με την ΕΡΤ, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, προεξεφλώντας την κατάληξη των διαπραγματεύσεων των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την Τρόικα. Οι υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και οι περήφανες κραυγές πως δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα καταλήγουν σε ένα ξαφνικό θάνατο δημοσίου φορέα για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των δανειστών για νέες απολύσεις. Την ίδια στιγμή δρομολογείται η άρση της απαγόρευσης των πληστηριασμών, ενώ η νέα φορολογία για τα κίνητα αποτελεί τη μεγαλύτερη φόρο επιδρομή που έχει γνωρίσει η ελληνική κοινωνία, καθώς οδηγεί σε δίμευση της ακίνητης περιουσίας για μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας. Το αδιέξοδο των μνημονιακών πολιτικών, η διάλυση της οικονομίας και η κοινωνική ισοπαίδωση έχουν αναδειχθεί σε όλες τους τις διαστάσεις και καμιά πλέον επικοινωνιακή προσπάθεια εκ μέρους της αδύναμης και πολιτικά απονομιμοποιημένης κυβέρνησης δεν μπορεί να σκεπάσει την τραγική αυτή πραγματικότητα. Ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης τελειώνει τάχιστα και όσο πιο γρήγορα ανατραπεί, τόσο το καλύτερο για τον τόπο και για το λαό μας. Από την πλευρά της η Δημοκρατική Αριστερά, σε σχόλιο της για τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την Τρόικα, αναφέρει τα εξής. Η κυβέρνηση λαθεμένα προσήλθε στις διαπραγματεύσεις έχοντας εγκαταλείψει τα επί ένα μήνα διακυρισόμενη άποψή της για το δημοσιονομικό κενό 500 εκατομμυρίων ευρώ. Απέναντι στις γιγαντωμένες απαιτήσεις της Τρόικας για όλα τα προαπαιτούμενα, η κυβέρνηση οφείλει να αποκρούσει τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και τους πληστηριασμούς και εν ώψη της νέου επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας για να απορρίψει κάθε ιδέα για περαιτέρω περικοπή του προγράμματος δημοσίων εσόδων. Να κάνουμε όμως και μια μνήμα στην ιστορία του Ταμείου της Εθνικής Οδοποιίας. Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ως
Ναι. Ιδρύθηκε το 1927, να πούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 34/06/27 και τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Σκοπός της ίδρυσης του ήταν η κατασκευή και συντήρηση των κύριων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων μέσω των εσόδων που προέρχονταν από εισφορές για τη χρήση των εθνικών οδών γύρω και μεταξύ των πόλεων. Κατά το χρονικό διάστημα από το 1984 έως το 1988, πέραν της βασικής του αρμοδιότητας, δηλαδή την ίσπραξη εντελών διοδίων, εκδόθηκαν στο ΤΕΟ και άλλες αρμοδιότητες όπως η διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων και παρόδιων εκτάσεων, η κατασκευή και συντήρηση των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητόδρομων και η ευχέρεια δημιουργίας θυγατρικών ανώνυμων εταιριών. Έτσι το ΤΕΟ ίδρυσε την ανώνυμη εταιρεία Ελληνική Αυτοκινητόδρομη, κύριο αντικείμενο της οποίας υπήρξε η διαχείριση της καθαριότητας των εθνικών οδών. Και επειδή το θέμα εν μέρη είναι και οικονομικό, να πάμε σε ένα άλλο οικονομικό θέμα, καθώς ξεκίνησαν οι πρώτες χειροπέδες για οφειλές. Συνελήφθησαν λοιπόν εχθές το πρωί στην Θεσσαλονίκη από τους αστυνομικούς του τμήματος αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μία 67χρονη και ένας 54χρονος ως ομόρυθμο μέλος στη διαχείριση εταιρείας εκτόσεων, διαφημιστικών αντίστοιχα για την μη καταβολή οφειλών προς το δημόσιο. Το ύψος της οφειλής ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 411.222.091 ευρώ για την πρώτη και σε 341.975.97 ευρώ για το δεύτερο, για το χρονικό διάστημα από τις 29 Φεβρουαρίου του 2012 έως τις 28 Μαρτίου του 2013. Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους ληφθέντες αφορούν τις διατάξεις για μη καταβολή οφειλών προς το δημόσιο. Οι ληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς σε επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής θα μπορεί να συμμετέχει η μονάδα υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος, βάσει τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο κ. Βαρβιτσιώτης, δήλωσε ότι με την τροπολογία δίνεται η νομική κάλυψη στην μονάδα για επιχειρήσεις που συμμετέχει και διασφαλίζει η υπαγωγή της στο καινούργιο οργανόγραμμα που είχε δημιουργήσει τη δύναμη ΔΕΛΤΑ. Δεν κάνουμε καμία σημαντική αλλαγή. Απλώς προβλέπουμε δύο βασικά πράγματα στη λειτουργία της πιο εκλεκτής μονάδας που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό κράτος, δήλωσε ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, καθώς ένας 90χρονος ξενοδόχος είχε το θάρρος να τα βάλει με ένοπλους ληστές και στο τέλος κατάφερε να τους εκδιώξει. Ο υπερήλικας δεν δίστασε μπροστά στους δύο πλεισμένους κουκουλοφόρους που μπήκαν το βράδυ στο σπίτι του, στο Τουλούμπα Χανή Μεσσηνίας, και κατάφερε σχεδόν να τους αφοπλίσει και να τους αναγκάσει σε φυγή. Οι δύο δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους κάθισαν χθες στο ειδόλιο του τριμελού εφετείου κακουργημάτων και καταδικάστηκαν για απόπειρα ληστείας και οπλοφορία σε 5 χρόνια κάθριξη και 1 έτους φυλάκισης. Να πούμε ότι σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, στις 9 Οκτωβρίου του 2012, στις 8.30 το βράδυ, δύο άτομα μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου που ζούσε με τη γυναίκα του έχοντας μία καραμπίνα και τους ζήτησαν χρήματα. Όμως ο 90χρονος αντιστάθηκε και αυτοί τράπηκαν σε φυγή. Την επόμενη, ο ένας από τους δράστες τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα Πύλου και δήλωσε πως του έκλεψαν το αυτοκίνητο, το οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν στην άκρη του χωριού, χωρίς όμως να φέρει καθόλου ίχνη παραβίασης. Μάλιστα, ο αστυνομικός κατέθεσε ότι μέσα στο αυτοκίνητο βρήκαν μόνο από τσίγαρα της μάρκας που κάπνιζε ο Αλβανός ιδιοκτήτης, ενώ ίδιο από τσίγαρο είχε βρεθεί και έξω από το σπίτι των δύο αυτών ηλικιωμένων. Την επόμενη όμως ημέρα, ο Αλβανός πήρε στο τμήμα να δηλώσει και εγγράφως τη δήθεν κλοπή του αυτοκινήτου του και έτσι τον κράτησαν για ανάκριση. Μετά προσήγαγαν και το δεύτερο, αμφότεροι και οι δύο δηλαδή. Αρχικά αρνήθηκαν την πράξη τους, αλλά στη συνέχεια ομολόγησαν. Παράλληλα, ένας τρίτος Αλβανός που διέμενε μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, δήλωσε στην αστυνομία ότι το βράδυ της ληστείας έφυγαν με το αυτοκίνητο, αλλά μετά γύρισαν με τα πόδια. Να πούμε πως η καραμπίνα που χρησιμοποίησαν άνοιγε σε έναν ο οποίος την είχε κλέψει από ένα τροχόσπιτο στην περιοχή. Ενώ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι μετά τη ληστεία την είχε πετάξει σε μια ρεματιά όπου και βρέθηκε. Επίσης τους παρέδωσε 56,9 γραμμάρια χασίση.
Αυτά συμβαίνουν, δυστυχώς λίγοι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ράμπο ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Καλά έκανε και ήταν προσπάθησε ράμπο, να τους καταδιώξει. Αλλιώς... Συνήθως οι περισσότεροι φοβούνται οι Κυριακοί. Ειδικά όταν βλέπουν ότι ο άλλος κρατάει, είναι οπλισμένος, φοβούνται και κατά ψέματα πρέπει να υπάρχει και ένας φόβος, γιατί με ανθρώπους τέτοιους δεν είναι και πολύ να τα βάλεις. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στις τροποποιήσεις σε φορολογικές διατάξεις περί κληρονομιάς, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει 2 φορολογικές διατάξεις περί κληρονομιάς, κρίνοντας ότι εισάγουν διακρίσεις. Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, η πρώτη διάταξη για την οποία η Επιτροπή ζήτησε την Τετάρτη από την Ελλάδα την τροποποίησή της αφορά την φοροαπαλλαγή που χορηγεί ελληνική νομοθεσία στην κληρονομιά ακινήτου. Η απαλλαγή χορηγείται μόνο σε υπήκοους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα και οι οποίοι δεν έχουν πρώτη κατοικία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η διάταξη εισάγει διακρίσεις σε βάρος υπήκοων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι διαμένουν εκτός Ελλάδας και συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που θεσπίζονται στις συνθήκες. Να πούμε ότι η δεύτερη διάταξη αφορά τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή στα κληροδοτήματα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο με τον όρο της διασφάλισης της αμοιβαιότητας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή του όρου διασφάλισης αμοιβαιότητας συνιστά άνηση μεταχείριση, η οποία εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί εντός 2 μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋπολογισμό ακούμε αυτές τις μέρες, κάθε μέρα, σε όλα τα δελτία ειδήσεων των καναλιών. Ο προϋπολογισμός θα έχει ύφεση, ο προϋπολογισμός θα είναι αυξημένος, ο προϋπολογισμός το ένα, ο προϋπολογισμός το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014. Ύψους 135,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά τη δέσμευση του Συμβουλίου ότι θα καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του τρέχοντος έτους. Με ψήφους 494 υπέρ και 158 κατά, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τον προϋπολογισμό ύστερα από την πρόθεση επιπλέον πληρωμών 500 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε πως οι ευρωβουλευτές έδωσαν την έγκρισή τους αφού προηγουμένα προχθές ενέκριναν από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 και αφού κατέληξαν σε συμφωνία με το Συμβούλιο ότι θα αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και οι ανελειμμένες υποχρεώσεις της Κομισιόν για το τρέχον οικονομικό έτος, Κυριακή. Να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν επίσης ότι θα αποζημιωθούν τα θύματα των καταστροφικών αυτών πλημμύρων και της ξηρασίας του 2013 και ότι θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού οι προτεραιότητες του κοινοβουλίου για το 2014 σε τομείς όπως η απασχόληση, η έρευνα και η καινοτομία, η διαχείριση των συνόρων και η ανθρωπιστική βοήθεια. Το Συμβούλιο συμφώνησε τελικά να δοθούν περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση της εκτείναξης της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ζητούσαν οι ευρωβουλευτές. Θα αυξηθούν όμως επίσης, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του Συμβουλίου, οι επενδύσεις σε τομείς πολιτικής που αναμένεται ότι θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως η έρευνα, η ψηφιακή ατζέντα, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και η εκπαίδευση. Τελειώσαμε λοιπόν και αυτά τα θέματα. Το θέμα του προϋπολογισμού έχει αγχώσει πολλές οικογένειες, καθώς σκέφτονται, ας πούμε, όπως όλοι εμείς, ότι αν υπάρχει μία ύφεση στον προϋπολογισμό, θα σταματήσουν να κόβουν συντάξεις, θα σταματήσουν να κόβουν μισθούς κλπ. Το όνειρο αυτό είναι απατηλό, όπως λέει και το τραγούδι. Μακάρι να σταματήσουν αυτά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πολύ καιρός ακόμα. Θέλω να μου πεις, Κυριακή, γιατί εγώ δεν ήμουν σε αυτό το αεροπλάνο. Και σε ποιο αεροπλάνο? Στο αεροπλάνο που βρέθηκαν ράφδους χρυσού. Δεν είχα πάρει έναν δύο και να μην δούλευα ούτε μια στιγμή στη ζωή μου. Τι να σου πω, δεν γνωρίζω, αλλά να πούμε ότι βρήκαν, επειδή το ανέφερε και η Νικολέτα, βρήκαν ράβδους χρυσού σε μπεσέ αεροπλάνου. Έκπληκτοι έμειναν υπάλληλοι συνεργείου καθαρισμού στην Ινδία όταν βρήκαν μέσα σε τουαλέτα επιβατικού αεροσκάφους 24 ράβδους χρυσού, η αξία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τις ράβδους ανακάλυψαν σε αεροσκάφος των Jet Airways μετά από πτήση από την πόλη Πάτνα της Ανατολικής Ινδίας. Πριν από την πόλη Πάτνα, το αεροσκάφος είχε κάνει υπερατλαντικές πτήσεις
Οι ράβδοι, να πούμε ότι βρίσκονταν σε βαλίτσα, η οποία είχε κρυφτεί στις τουαλέτες του αεροπλάνου. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, οι αρχές της χώρας έχουν ξεκινήσει εκστρατεία κατά πολέμησης της λαθρέας μεταφοράς χρυσού. Δεν μπορώ να το φανταστώ όποιος το βρήκε αυτό. Πάση περιπτώσει, ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορείς να πάρεις να το βάλεις στη τσέπη σου, γιατί υπάρχουν και. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και θα... έτσι πρέπει να είναι, να κάνουν έλεγχο για το τι μπαίνει και τι βγαίνει από το αεροπλάνο. Έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλες τις χώρες του κόσμου, καθώς πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν. Πολλά είναι. Σε κάλτσες, σε διάφορα. Πάση περιπτώσει, δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι μπορούμε να κρίνουμε τα θέματα αυτά. Θέλω να πάμε λιγάκι για Κυριακή στη Συρία. Τι ακριβώς συνέβη με τη Συρία? Στον πάτο της θάλασσας βρέθηκαν χημικά της Συρίας. Την καταστροφή του Συριακού χημικού οπλοστασίου στη θάλασσα εξετάζει ο Οργανισμός για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων, μετά την πόρτα από υποψήφιες χώρες να τα δεχτούν στο έδαφος τους. Βέλγιο, Νορβηγία και Αλβανία είναι ορισμένα από τα κράτη που αρνήθηκαν την πρόταση. Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του οργανισμού, ο Κριστιάν Καρτιχέ, ανέφερε πως η εξουσιοδότηση των Συριακών χημικών στη θάλασσα είναι εφικτή. Όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, σχολίασε, προκαλώντας άλλος στις τάξεις περιβαλλοντικών οργανώσεων. Πολύ είδαμε λοιπόν και τι συμβαίνει με την Συρία, όπου οι άνθρωποι που ζουν εκεί ξέρουν καλύτερα από εμάς και βιώνουν χειρότερες καταστάσεις από ό,τι βιώνουμε εμείς εδώ. Εμείς έχουμε μάλλον ηθική εκδίκηση μας κάνουν, εκεί έχουν σωματική και χάνονται καθημερινά πολλά άτομα. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Αν πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Άρα, όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα. Την έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνονται αρεσίδι παγκοσμίου. Τι απαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας.
Επιστρέψαμε. Καλημέρα για άλλη μια φορά. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Να πούμε, Κυριακή, μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη-ανάρτηση. Κυριακή, και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ, αγγίζει πάρα πολύ έναν άνθρωπο, καθώς ένας άστεγος ξανακερδίζει τη ζωή του μέσα από το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε σε λιγάκι. Να πούμε συγκεκριμένα ότι ο Jim Wolf είναι ένας βετεράνος του Αμερικανικού στρατού. Μετά από πολλές περιπέτειες έμεινε άστεγος και για πολλά χρόνια παλεύει με τον αλκοολισμό. Η ιστορία του δεν διαφέρει σε πολλά πράγματα από εκείνη ενός μέσου Αμερικανού άστεγου. Ωστόσο, ένα viral βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τις μεταμορφώσεις που έχει ξεσηκώσει το διαδίκτυο και πάνω από 20 εκατομμύρια χρήστες έχουν δει τον Wolf ως πρωταγωνιστή. Σε αυτό το βίντεο που θα ακολουθήσει, ο διάσημος παραγωγός ο Rob Bills τον χρησιμοποιήσει με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να συλλέξει πόρους για την οργάνωση αστέγων Grand Rapids. Μέσα σε 2 λεπτά, το κουρασμένο πρόσωπο του 54χρονου Jim χάνεται όταν και ο ίδιος μοιάζει σαν μόλις να βγήκε ως άλλο Golden Boy από χρηματιστηριακή εταιρεία. Να δούμε όμως το βίντεο και επανερχόμαστε να το σχολιάσουμε. Πραγματικά πολύ όμορφο βίντεο. Μπράβο, και πώς αλλάζει ο άνθρωπος έτσι, με όλες αυτές τις αλλαγές. Και να πούμε ότι μετά από αυτό το βίντεο, ο Wolf αποφάσισε να ξεκινήσει συνεδρίες με τους ανώνυμους αλκοολικούς και να ζήσει με την αδελφή του. Πολύ ωραία, μπράβο. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να κάνουν τέτοιες αλλαγές στη ζωή τους. Ειδικά όταν αποφασίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους να παίρνουν έναν λάθος δρόμο. Και δεν εννοώ ότι το ποτό είναι ένας λάθος δρόμος, απλά είναι μια κακή επιρροή για τον άνθρωπο. Μπορεί να κάνει κακό στην υγεία και είδαμε ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να τα ξεπεράσει όλα. Κυριακή,
Θέλω να σου κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση, αλλά θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή ερώτηση και στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στο πλατό μαζί μας. Έχετε σκεφτεί μάλλον την πρώτη ευχή που θα κάνετε για τα Χριστούγεννα? Όχι. Εσείς? Χαμηλόφωνο. Όχι. Εγώ την έχω σκεφτεί. Δεν θα μας την πεις όμως, για να γίνει. Δεν γιατί λένε κάνει. Ότι όταν λες κάτι, όταν έχεις κάτι, πρέπει να το λες από μέσα σου. Πάντως δεν είναι υλικό αγαθό, είναι... μάλλον θα το πω, θα ευχηθώ να έχω πάνω απ' όλα την υγεία μου. Γιατί βλέπω ότι συμβαίνουν είναι πάρα το πολλά. Σημαντικό. Είναι το πιο, τα πιο σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, καθώς πόσο πιο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Πάση περιπτώσει, θέλω να μου πεις λιγάκι για αυτό το σάκο που είναι γεμάτος ευχές. Γι' αυτό και όλα σε ρώτησα αν έχεις κάνει ευχή για φέτος τα Χριστούγεννα. Να πούμε ότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μπορείτε εσείς μαζί με τα παιδιά σας κάθε Κυριακή από 1 έως και 29 Δεκεμβρίου στις 12 να απολαύσετε μια εορταστική μουσική παράσταση γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές και πολλές ευχές για μια καλή χρονιά. Είναι αλήθεια ότι το εργαστήρι του Άι Βασίλη βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε βουνά από πάγο και χιόνι. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους σοφούς νάνους και τα σκανδαλιάρικα ξωτικά που δουλεύουν εκεί? Ο Ρούντολφ έχει πράγματι μύτη φωτεινή. Τι κρύβει άραγε ο σάκος του Άι Βασίλη εκτός από δώρα? Μαζί με τα παιδιά θα τρυπώσετε και εσείς στο εργαστήρι του Άι Βασίλη λίγο πριν εκείνος ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι στη γη και θα απαντήσετε τα ερωτήματα αυτά με μια εορταστική μουσική παράσταση γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές και πολλές ευχές για μια καλή χρονιά. Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα, το τραγούδι με το Ρούντολφ το ερλαφάκι. Να πούμε ότι οι συντελεστές, τα κείμενα και η σκηνοθεσία γίνεται από το θέατρο Κούκλας Άρτου Πασπάρτου. Οι κατασκευές και η εμψύχωση Σπύρος Καράς και Σταυριάνα Κουσκουβελάκου. Το είδος της παράστασης είναι κουκλοθέατρο με λόγο. Η τεχνική Μαρότης με Στίξ. Τα κοστούμια των κούκλων Μαυρομάτα Χανιώτου. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας και οι κρατήσεις που μπορείτε να κάνετε είναι στο 210-3210-179, καθώς είναι και απαραίτητη η κράτηση των θέσεων. Στο σημείο αυτό να περάσουμε να δούμε το βίντεο που είναι το τρέιλερ και όλα της παράστασης. Το περσινό βέβαια τρέιλερ, αλλά όπως και να έχει... Κάτι παρόμοιο θα είναι. Το τρέιλερ, ναι, και θα καταλάβετε. Δεν ξέρω αν θα έρθεις, εγώ πάντως θα πάω. Αλήθεια θα πάω, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Ενώ δεν ήμουνα τα προηγούμενα, δηλαδή όταν ήμουν μικρή, δεν ήμουνα πιο μικρή, δεν ήμουνα τόσο, ας πούμε, κολλημένη με τα Χριστούγεννα κτλ. Ναι. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πάω να λέω τα κάλαντα για να μαζέψω λεφτά. Τώρα τα κάλαντα δεν τα λέω, άρα με ενδιαφέρει λίγο το ψυχολογικό, το έτσι, το αλλιώς. Πάση περιπτώσει. Και Κυριακή να περάσουμε σε μία φάρσα από μακριά από εμάς. Άσχημη φάρσα θα έλεγα. Θύματα της κατάρας του Τσάκη, ανύποπτοι πολίτες. Θα μπορούσε αυτή να είναι η πιο τρομακτική ίσως ή και η πιο άκομψη όσον αφορά τα θύματα της φάρσας στο πλαίσιο της προώθησης μιας ταινίας.
Με αφορμή λοιπόν το νέο φιλμ τρόμου της Universal Studios, η Κατάρα του Τσάκη, με πρωταγωνιστή τη μάλλον όχι και τόσο χαριτωμένη κούκλα, ένας ηθοποιός μακιγιαρωσμένος αναλόγως επιτίθεται σε ανύποπτους πολίτες που περίμεναν στη λεωφόρο της Βραζιλίας, σε λεωφορείο της Βραζιλίας, βγαίνοντας από την αφίσα τη στενία που υπάρχει στη στάση. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε για να το σχολιάσουμε μαζί. Εντάξει, τώρα που με κοροϊδεύετε όλοι εσείς, να σας έβλεπα να είστε σε μία στάση και να πεταγόταν ένα τέτοιο. Εγώ γελάω και η Νικολέτα εδώ πέρα κρύβεται να μην δείτε την φάρσα. Καλά, αυτή. Εντάξει. Δεν θέλω να το σχολιάσω, πάμε παρακάτω. Πάμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα. Στον Αδάμαστο, τα χρονικά του Δρακοφύνακα, που είναι η πρώτη ελληνική ταινία επικής φαντασίας και είναι αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους. Θα δούμε λοιπόν την ταινία αυτή. Στην εποχή, να πούμε, του Δρακοφύνακα και στον κόσμο του Έλεμπρος, ένα ανιελαιές άνθρωπο κυνηγητό ξεκινά όταν ο μονομάχος Ντράγκαρ δραπετεύει από τα δεσμά του στρατηγού της αυτοκρατορίας Ακυλώνιου, παίρνοντας ως όμηρο την κόρη του Βαλέρια. Ελληνική ταινία, να πούμε, σκηνοθεσία Θάνος Κερμίτσης, με τους Μελέτη Γεωργιάδη, Γιάννη Ρουμπούλια, Κωνσταντίνα Γεωργαντά και Θάνο Κερμίτση. Να δούμε στο σημείο αυτό το τρέιλερ και επιστρέφουμε. Ξέρεις πόσες ιστορίες έχουν γραφτεί? Πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει για τα μάτια μιας γυναίκας? Και εσύ γι' αυτό δεν κάνεις ό,τι κάνεις.
Πόσο καιρό έχεις να τη δεις? 4 χρόνια. Από τότε που πιάστηκα σκλάβος. Θέλω να μου τον αγοράσεις. Είναι ένας βραδός. Άτιμη φάρα. Ας την αφήγει. Κάτι πολύ το κυνηγάς. Και δεν σταματάς ποτέ. Ποτέ μέχρι να το πετύχεις. Αν πάθει κάτι η οικογένειά μου, θα σβήσω αυτό το μέρος στο χάρτη. Κανείς δεν είναι αδάμαστος, Dragon. Όλοι κάποια στιγμή γονατίζουμε μπροστά σε κάποιον. Ο πατέρας μου θα μας βρει αργά ή γρήγορα και θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Είδαμε λοιπόν και το τρέιλερ, ωραία φαίνεται να ήταν, αλλά πάλι έχει έτσι ξύλο, κάτι, αίματα είδα. Σκιάζομαι εγώ με κάτι τέτοιο. Επικής φαντασίας, η πρώτη ελληνική ταινία επικής φαντασίας. Θέλω λοιπόν, Κυριακή, πριν κλείσουμε, να μου πεις λίγο για αυτό το σπίτι του μέλλοντος. Όπου θα το δούμε. Θα δούμε και εικόνες. Ναι, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 12 εντυπωσιακά σπίτια του 21ου αιώνα και πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή Ματαρανάγια, νότια της Βαρκελόνης. Αυτό το όμορφο που θα δούμε τώρα σπίτι αποτελεί μια μοναδική σχεδιαστική ιδέα της αρχιτεκτονικής εταιρείας Johnston Markley, όπου οι απαλές καμπύλες έχουν αντικαταστήσει τις γωνίες ενός τυπικού τετράπλευρου σπίτιου με εντελώς ανοιχτό εσωτερικό χώρο που περικλείεται από μεγάλα παράθυρα, επιτρέποντας το φυσικό φως να ακτινοβολεί σε όλο το χώρο. Η κατοικία δεσπόζει στο κέντρο μιας περιοχής με λεόδεντρα, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα ολόγυρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι και βλέπουμε και τη θάλασσα εκεί πέρα. Αχ, αχ, πισίνα, πισίνα, φωνάζουν εδώ οι τεχνικοί μας. Και εγώ για λίμνη το που βλέπω. Ναι. Αν μπορούμε να βγάλουμε λίγο το σούπερ να το κοιτάξουμε καλύτερα. Μπα, δεν φαίνεται καλύτερα. Δεν είναι πισίνα. Εντάξει, αφού είναι πισίνα και επιμένει εδώ ο Ανέστης. Εντάξει, Ανέστη, αφού πισίνα είναι πισίνα, δεν σου χαλάμε εμείς το χατήρι. Και κάπου εδώ, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο κύριος Ανέστης κάνει και το σταυρό του που τελειώνουμε. Αφού περνάμε καλά, παραδέξου το. Πάση περιπτώσει, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η πρώτη ανάρτηση σας εύχεται ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη, ένας τρελός, τρελός κόσμος. Από την Νικολέτα Τσίκου, την Έλληνα Θεοδωρου και την Κυριακή Τσανικίδη, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο απόγευμα.